Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Timeline και στο Out of the Box. Ξέρετε πολύ καλά ότι με τα κατάλληλα πρόσωπα, μόνο με ειδικούς, έχουμε συζητήσει εδώ και για τα εμβόλια και για άλλα ζητήματα που αφορούν την πανδημία. Αυτό όμως το οποίο δεν έχουμε συζητήσει ακόμα είναι το ψυχολογικό αποτύπωμα της πανδημίας, ένα δεύτερο εξίσου σημαντικό κομμάτι, το οποίο πλέον συζητούν πάρα πολύ έντονα στην Ευρώπη και βέβαια πρέπει να το δούμε και εδώ, καθώς πάρα πολλοί συμπολίτες μας έχουν αρχίσει να συζητούν για τη σωματοποίηση του άγχους, τις επιπτώσεις που αφήνει η πανδημία, η εμπειρία αυτή η πρωτόγνωρη και βέβαια όπως και τα άλλα θέματα, και αυτό θέλει τη δική του αντιμετώπιση και μάλιστα μία αντιμετώπιση για την οποία πάλι χρειάζονται ειδικοί. Και έχουμε έναν πραγματικά καλό φίλο, έναν άνθρωπο που εκτιμώ και είμαι βέβαιος ότι εκτιμάτε κι εσείς, με τη διπλή του έτσι συνεισφορά, πρώτα απ' όλα αυτή του ψυχίατρου, γιατί είναι ένας πραγματικά πολύ καλός επιστήμονας, και βέβαια και με αυτήν που του έχει δώσει ο κόσμος, εσείς δηλαδή, του Ευρωβουλευτή με την ψήφο σας και βρίσκεται πλέον στις Βρυξέλλες. Αυτές τις μέρες είναι εδώ και έχουμε τη χαρά να συζητάμε μαζί του. Είναι ο Ευρωβουλευτής, ο κύριος Στέλιος Κυμπουρόπουλος. Λοιπόν, τον έχουμε στη γραμμή μας, να τον καλησπερίσω. Στέλιο, καλησπέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκριση. Νομίζω ότι είμαστε στο γήπεδό σου. Καλησπέρα και θα πω, αν και τρέχει ήδη αρκετό καιρό αυτή την εκπομπή, καλοτάξι θα πω και έδεινα δυναμικότητα. Να είσαι γερός, είναι πάντα χαρά και τιμή και το εννοώ που συνομιλούμε. Ήθελα με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει ξυλίνη γλώσσα και που συνδυάζει την πολιτική οπτική και την επιστημονική, να δούμε κάτι το οποίο σίγουρα μένει πίσω. Μένει πίσω το κομμάτι που θα αφήσει η πανδημία. Εγώ ακούω πολλούς φίλους γνωστούς και είμαι βέβαιος ότι και εσύ, σαν επιστήμονας και με ασθενή σου, θα το συζητάς. Λέει ο άλλος, ας πούμε, με πονάει το στομάχι μου τελευταία, αγχώνομαι περισσότερο, είμαι διαρκώς στενοχωρημένος, είμαι ιδιαίτερα αγχωμένος και γενικά έχω ένα πακέτο με αρνητικά συναισθήματα. Ενδεχομένως κάποια από αυτά είναι πρωτόγνωρα. Ποια είναι η δική σου εικόνα, η επιστημονική, και τι εμπειρίες έχεις να μας μεταφέρεις ενδεχομένως και από ανθρώπους που συνομιλείς, και προσωπικά αλλά και επιστημονικά? Είναι αυτό μια νέα έκφαση της πανδημίας που πρέπει να τη δούμε? Από την αρχή της πανδημίας περιοριστήκαμε και πήγαμε πιο στοχευμένα στο τι επιπτώσεις δημιουργεί στο αναπνευστικό κομμάτι, στο κομμάτι της σωματικής υγείας. Όμως πλέον έχουν εμφανεί και έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχουν και επιπτώσεις νευρολογικού τύπου σε ό,τι αφήνει ο κορονοϊός, η νόση του COVID-19. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο αυτό το κομμάτι του που έχουμε περάσει από όντως μια δύσκολη διαδικασία, γενικά 1,5 χρόνου περιορισμού, και όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο αλλά και γενικότερα σε παγκόσμιο επίπεδο. Άρα λοιπόν μιλάμε για δύο συγκεκριμένα πράγματα, τις επιπτώσεις που αφήνει ο COVID και όσους έχουν ένα ψυχολογικό αντίκτυπο λόγω του περιορισμού. Και τα δύο είναι σημαντικά. Και ναι, απλά το δεύτερο δεν το συζητάμε καθόλου. Αυτό είναι το προβληματικό ίσως στοιχείο. Αυτό ακριβώς είναι το προβληματικό. Περιοριστήκαμε. Αναγκαστήκαμε να το κάνουμε. Έπρεπε να πάρουμε δύσκολες αποφάσεις για να έχουμε μια καλή και καλή υγεία. Σύμφωνοι. Τι κάνουμε τώρα όμως είναι το θέμα, και ειδικά με το κομμάτι αυτό το ψυχολογικό που σου περιέγραψα. Είχαμε προειδοποίηση και είχαμε πει ότι κάποια στιγμή θα έρθει αυτό. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο από το να το διαχειριστούμε. Ο κόσμος να μην φοβάται να το επικοινωνήσει. Δεν ευθύνεται αυτός. Κανένας δεν ευθύνεται για αυτά τα συναισθήματα που νιώθει, για το τρόπο που αισθάνεται. Είναι συναισθήματα τα οποία ξέρω από πού έχουν προέρθει. Μπορεί όμως να τα διαχειριστεί με τη βοήθεια κάποιου ειδικού, με την επίσκεψη σε κάποιον ειδικό, και είναι σεβαστό και αναγκαίο να το κάνει. Γιατί αν επηρεαστεί ένα τέτοιο κομμάτι, δυστυχώς θα επηρεαστεί όλη η ποιότητα ζωής του, και αυτό είναι το σημαντικό. Mm-hmm. Να μπορέσουμε να βγούμε όσο γίνεται και την επόμενη μέρα αλόβητη από αυτή την κατάσταση. Για να το κατανοήσω και εγώ και όσοι μας βλέπουν, μιας και το διαδίκτυο, πέρα από τη δυνατότητα που μας δίνει να μην είμαστε ξύλινοι, να έχουμε πιο άμεσες συζητήσεις, έχει και μια άμεση έτσι ανταπόκριση κυρίως με νεότερους ανθρώπους. Πότε θεωρείς ότι κάποιος, με βάση την επιστημονική σου προσέγγιση, πρέπει να ψαχτεί, να το πω εγώ απλά, με ποια έννοια, όταν ξεκινήσει να βλέπει διαταραχές στον ύπνο του, στη διατροφή του, στην ψυχολογία του? Πότε, ας πούμε, κάποιος θεωρείς εσύ επιστημονικά θα του έλεγες, τώρα ξέρεις φίλε,
Δεν μπορείς μόνος σου, χρειάζεσαι βοήθεια. Όταν όλα αυτά μαζί συνδυαστούν. Είναι ένα συνδυασμός των πραγμάτων το οποίο οδηγούν στην ανάγκη του να το δούμε. Είναι πολύ φυσιολογικό και στην καθημερινότητά μας ένα από αυτά να συμβαίνει για κάποιο χρονικό διάστημα. Όταν όμως όλα αυτά που λες συνδυαστούν, όταν γενικότερα ένα σύμπτωμα τύπου νιώθω κάποια ενόχληση στην καρδιά, κάνω κάποιες εξετάσεις, δεν φαίνεται τίποτα, είναι όλα καλά. Εμφανιστούν έτσι ξαφνικά και γενικότερα όταν νιώθουμε ένα συνέστημα το οποίο είναι αρκετά βαρύ, το οποίο δεν βελτιώνεται και μέρα με τη μέρα αντί να καλυτερεύει, χειροτερεύει, δεν έχουμε όρεξη να κάνουμε πράγματα, δεν έχουμε όρεξη να μπούμε σε μια κανονικότητα, ενώ μας δίνεται πλέον η δυνατότητα, ναι, τότε πρέπει να δούμε την περίπτωση να έχουμε προβληθεί ψυχολογικά και να πρέπει να δούμε τότε έναν ειδικό. Μιας και μας εξηγείς με έναν τρόπο πότε τα καμπανάκια χτυπάνε και χρειαζόμαστε βοήθεια, θέλω να σε ρωτήσω ευθέως. Ξέρω ότι αυτές τις μέρες άλλωστε συναντήθηκες και με την Υφυπουργό Υγείας, την κυρία Ζωή Ράπτη, που είναι το δικό της πολιτικό αντικείμενο, εσένα είναι και το επιστημονικό σου. Και θέλω να σε ρωτήσω, για παράδειγμα, αν συζητήσατε, να το πω εγώ επίσης απλά, για ποιο λόγο είναι τόσο ακριβώς πόρ στη χώρα μας αυτού του τύπου η βοήθεια, για ποιο λόγο είναι δύσκολο κανείς, ας πούμε, σε δημόσιες δομές να απευθυνθεί κυρίως, και γιατί, να μας πεις και μια άλλη εκδοχή, γιατί είναι ταμπού, ειδικά στην επαρχία. Από ό,τι ακούω, ειδικά στην επαρχία, είναι πολύ δύσκολο κάποιος να πει πάω στον ψυχίατρο. Γιώργο μου, επαναλαμβάνεις ένα μύθο. Και τι εννοώ. Γιατί λες ότι είναι ακριβό αυτή η διαδικασία. Καταρχάς, όταν μιλάμε για ψυχική υγεία και πώς την διαχειριζόμαστε, πώς γίνεται αυτή η διαχείριση, μιλάμε για μια ευρεία γκάμα επιλογών, που η κάθε μία, ενώ είναι πολύ κοντινά, κάνει τη ξεχωριστή δουλειά. Άλλη δουλειά θα κάνει ο ψυχίατρος, άλλη δουλειά θα κάνει ο ψυχολόγος, άλλη δουλειά θα κάνει ο ψυχοθεραπευτής. Συμφωνήσω, απλά θέλω, γιατί το λέω ακριβώς πόρ, να εξηγήσω και μπορεί να διαφωνήσεις αυτό και εννοείται θα το ακούσω. Το λέω γιατί. Γιατί κυρίως οι άνθρωποι όταν κουράζονται ψυχολογικά ψάχνονται στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό βλέπω και γι' αυτό το λέω ακριβώς πόρ. Γιατί αυτό είναι μια δυσκολία του συστήματος υγείας μας να αφιερώσει τόσο πολύ χρόνο, τόσο αποκλειστικό χρόνο σε κάθε ένα ξεχωριστά. Και δεν είναι μόνο ελληνικό το ζήτημα, να μην παρεξηγηθώ, είναι παγκόσμιο, πανευρωπαϊκό. Χρειάζεται να δοθεί χρόνος. Να πω κάτι όμως ότι και σε δημόσια συστήματα υγείας, στα ελληνικά δημόσια συστήματα υγείας, δίνεται η επιλογή αυτού του χρόνου. Ναι, δεν είναι για πολλούς, δεν είναι δυνατότητα για όλους όσους το έχουν ανάγκη, όμως εκεί που υπάρχει η ανάγκη πραγματική, που δυστυχώς δεν μπορεί να δοθεί να γίνει μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας, τότε επειδή οι συνάδελφοι που εργάζονται στο δημόσιο τομέα βλέπουν την ανάγκη, τότε γίνεται αυτό που πρέπει να γίνει. Εσύ θεωρείς ότι κάνουμε βήματα, ότι πάμε προς μια κατεύθυνση ενός... Ξεκάθαρα. Αλλά να το ξεκαθαρίσω και να το πω. Άλλο είναι ο ψυχίατρος, άλλο είναι ο ψυχοθεραπευτής, άλλο είναι ο ψυχολόγος. Στον ψυχίατρο και στον ψυχολόγο, ναι, υπάρχουν δημόσιες πρωτοβουλίες εξαιρετικότατες. Είναι μοναδικές και ανεπανάληψεις και πιστέψτε με, πολλές φορές είναι αντάξιες του ιδιωτικού τομέα. Μην φοβόμαστε το δημόσιο για αυτό το κομμάτι. Είναι σημαντικό που το λες εσύ, γιατί το γνωρίζεις. Όσον αφορά την ψυχοθεραπεία, είναι ένα άλλο κεφάλαιο το οποίο και αυτό υπό κάποιες συγκεκριμένες συνθήκες, ναι, μπορεί να δοθεί από το δημόσιο τομέα. Αυτό που έλεγα στο τέλος ήταν τις φράσεις μου στην αρχή στην ερώτηση, ήταν ότι στην επαρχία ειδικά, και αυτό το γνωρίζω και εμπειρικά από φίλους που το μεταφέρουν και το συζητάμε, θα το ξέρεις βέβαια πάρα πολύ καλύτερα εσύ, είναι ότι είναι ταμπού. Είναι ότι είναι ταμπού να πεις στους φίλους σου, και αν εκεί δεν είναι τόσο, μπορείς στους μεγαλύτερους όμως κυρίως να είναι, να πεις ότι εγώ χρειάζομαι να πάω στον ψυχίατρο. Χρειάζομαι να συμβουλευτώ, χρειάζομαι μια αγωγή. Έχω καταλάβει ότι θέλω βοήθεια.
εκεί σε αυτό το κομμάτι της επικοινωνίας και στην θεώρηση που λέει ότι είναι κάτι φυσιολογικό, πρέπει να πηγαίνεις όπως πηγαίνεις στον γαστροεντερολόγο. Πόσα βήματα θεωρείς ότι απέχουμε? Γιώργο, είναι την ώρα που μιλάγες μου ήρθαν δύο εκφράσεις οι οποίες είναι θεωρώ αποτέλεσμα ενός στίγματος το οποίο υπάρχει. Η μία είναι ο τελός του χωριού και ο άλλη είναι ο ψυχοπαθής με το πριόνι. Σωστά. Είναι λοιπόν αυτά τα δύο τα οποία είναι βαθιά εντυπωμένα στο μυαλό μας και τα οποία μας δυσκολεύουν να πούμε σε ένα γιατρό, γιατί άμα πας θα πει να ο τρελός, θα φοβηθεί. Γιατί υπάρχει ένα βαθύ στίγμα μέσα στην αντίληψή μας. Το μόνο που μπορεί να αντιμετωπίσει αυτό και να γίνει διαχείριση αυτού είναι η ενημέρωση, η πληροφόρηση, η δημιουργία μιας κανονικότητας ότι αυτό που είναι ακριβώς. Όπως φάω στον γαστροεντερολόγο γιατί έχω κάτι με το έντερό μου, ή όπως φάω στον γαστροεντερολόγο μου γιατί έχω κάτι με τα πνευμόνια μου, έτσι και πάω και στο ψυχείο, τον ψυχοθεραπευτή, βάλω ό,τι θες, γιατί έχω κάτι που σχετίζεται με την ψυχική μου σφαίρα. Εσύ γιατί επέλεξες να γίνεις ψυχίατρος? Αυτό δεν το έχω ρωτήσει ποτέ. Δεν σε έχω ρωτήσει ποτέ. Γιατί είναι κάτι το οποίο μ' αρέσει για την αλλιότητα του γιατρού. Είναι σαν ένα κυνήγι ενός ανεξερεύνητος θησαυρού. Βλέπεις κάπου εκεί μέσα είναι ο θησαυρός, η ομορφιά του κάθε ανθρώπου, αλλά πρέπει με τη βοήθεια των φαρμάκων, με τη βοήθεια της ψυχοθεραπείας να καθαρίσεις όλα τα χόρτα, όλα τη δυσοσμία για να μπει σε αυτό το θησαυρό. Ναι, και για μένα αυτό είναι μια μεγάλη πρόκληση που την αγαπάω και θα την αγαπάω μέχρι να κλείσω τα μάτια μου. Είναι πιστικό απόλυτα, γιατί είναι ίσως πιο ωραία περιγραφή που έχω ακούσει για αυτό που ακριβώς κάνεις. Να σε ρωτήσω κάτι που μετά από αρκετό καιρό πλέον σίγουρα θα έχεις εικόνα και αυτό έχει επίσης μια έκφανση τέτοιου τύπου ψυχολογικού χαρακτήρα. Έχεις εκλεχθεί με πολύ μεγάλη δόση της αγάπης του κόσμου και την έχεις νιώσει σίγουρα. Θα πάω και στα αρνητικά, τώρα στέκομαι μόνο στο θετικό, να μου πεις αυτό το καιρό που έχει περάσει στις Βρυξέλλες, στο πήγαινέλα σου, με τις πολιτικές πλέον εμπειρίες που έχεις, πώς σου φαίνεται η συμμετοχή στην Ευρωβουλή, η συμμετοχή γενικά στην πολιτική και βέβαια η συνύπαρξή σου με τους πολιτικούς, πώς σου φαίνεται? Καταρχάς, θεωρώ ότι μέρα με τη μέρα και εγώ προσωπικά οριμάζω πολιτικά. Ξεκινώντας όλη αυτή την πορεία, έβαζα τον εαυτό μου ως γιατρός, τελεία. Πλέον βάζω τον εαυτό μου ως γιατρός και πολιτικός. Βέβαια. Γιατί αυτά τα δύο χρόνια μου έχουν δείξει πράγματα, με έχουν διδάξει πράγματα, έχω μάθει από συναδέλφους του τι σημαίνει λειτουργώ, χτίζω, καλλιεργώ κάτι το οποίο θα φέρει και θα επηρεάσει αρνητικά, θετικά τη ζωή των συμπολιτών μας. Και ο σκοπός μου εμένα είναι αυτό που χτίζω και αυτό που φέρνω να επηρεάζει με τη θετική κατεύθυνση. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι είναι μια πορεία η οποία με έχει αλλάξει και με έχει οριμάσει και εμένα προσωπικά ως άνθρωπο. Είχε στόχο και το ξέρω καλά να υπάρξει όσο μεγαλύτερη αυτονόμηση γίνεται για τα άτομα με αναπηρία, δηλαδή ουσιαστικά να έχουν προσβασιμότητα, κίνηση, μια καθημερινότητα που τους επιτρέπει να λειτουργούν. Πού είμαστε εκεί? Είμαι πολύ χαρούμενος και πολύ αισιόδοξος και το λέω σαν είδηση και αυτό. Σύντομα θα δούμε, πολύ σύντομα, μέσα στο καλοκαίρι, να έρχονται τα πρώτα θετικά αποτελέσματα για αυτό που εγώ κυνηγούσα και προτού εμπλεχτώ ενεργά με την πολιτική, το ζήτημα του προσωπικού βοηθού. Σύντομα θα δούμε αποτελέσματα και σύντομα θα δημιουργηθεί μια νέα σελίδα με την αρχή και νομικά και νομοθετικά του προσωπικού βοηθού. Αυτό για μένα από μόνο αποτελεί μια μεγάλη νίκη και μόνο και μόνο αυτό ήταν μια προεκλογική υπόσχεση το οποίο γίνεται πραγματικότητα, γίνεται αλήθεια και αυτό για μένα είναι... Πρώτα απ' όλα το θυμάμαι,
Δεύτερον, από σένα μάθαμε τι σημαίνει ακριβώς προσωπικός βοηθός. Αυτό το οποίο είναι πολύ ουσιαστικό είναι ότι μακάρι να είχα μια θέση η οποία να μπορούσα να το θεσμοθετήσω την πρώτη μέρα της θέσης που έπαιρνα. Το έχεις καταφέρει όμως. Έχεις καταφέρει στη μέση ουσιαστικά της θητείας να πετύχεις το βασικό στόχο. Και αυτό δεν μπορεί κανείς να μισθοπιστώσει. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι σε σχέση με αυτό. Επειδή εσύ δεν έχεις ποτέ ταμπού και επειδή μιας και συζητάμε σε αυτή τη βάση την ψυχολογική, εσύ ο ίδιος έχεις νιώσει ποτέ περίεργα ή άσχημα από κάποιους που μπορεί να σε κοιτούν επικριτικά επειδή κινείσαι με αμαξίδιο ή επειδή δεν σε αποδέχονται? Γιώργο, νομίζω είμαι ένας άνθρωπος 36 χρονών, ο οποίος πλέον και γνωρίζοντας το τι σημαίνει αναπηρία, θα προσπαθούσα να εξηγήσω, να πληροφορήσω και όχι να μεταφερθεί το βλέμμα, η ματιά μέσα μου. Και θα προσπαθήσω να εξηγήσω τι σημαίνει, γιατί δεν ευθύνομαι εγώ που υπάρχει η αναπηρία. Ναι, εγώ έχω μία βλάβη, εγώ κινούμαι με τον τρόπο μου, αλλά το ότι δεν μπορώ να πάω σε ένα μαγαζί, δεν μπορώ να κυκλοφορήσω ελεύθερα, δεν μπορώ να ζήσω τη ζωή που θέλω, γιατί έως σήμερα δεν υπάρχουν οι προσωπικοί βοηθοί, δεν ευθύνομαι εγώ, ευθύνεται ο τρόπος που έχει χτιστεί η κοινωνία. Νομίζω αυτή είναι η πιο ρεαλιστική απάντηση. Μας λες ουσιαστικά ότι ο προσωπικός βοηθός δίνει στον συμπολίτη μας με αναπηρία τη δυνατότητα να κάνει ό,τι όλοι οι υπόλοιποι. Ακριβώς αυτό όπως το λες. Το πρόβλημα δεν θα σταματήσει να υπάρχει. Όπως και κάποιος άλλος θα χρειαστεί για να ζήσει μια καλή ζωή και να ζήσει τη μέρα του, να πάρει κάποια φάρμακα για να μπορέσει να γίνει λειτουργικός, έτσι και εγώ χρειάζομαι κάποιες υπηρεσίες για να μπορέσω να γίνω λειτουργικός. Στο τέλος της ημέρας όμως, η αποτύπωση είναι ότι είμαστε και δύο λειτουργικοί ύστερα από μια υποστήριξη. Στο τέλος της ημέρας, μια και λες αυτή τη φράση, με συγκίνησε η ανάρτηση που είχες κάνει για τη μητέρα σου. Ξέρω την εξίσου πολύ καλή σχέση που έχεις με τον μπαμπά σου, που σε στηρίζει πολύ, και την ευρύτερη οικογένειά σου, τον αδερφό σου εννοείται. Αυτό το κομμάτι της οικογένειας, πόσο μεγάλη σημασία θεωρείς ότι παίζει και για την αρχή, για το ξεκίνημα? Γιατί έχουμε εμείς την πρώτη εικόνα του Στέλιου που είναι σημειοφόρος και σήμερα έχουμε το Στέλιο που είναι ευρωβουλευτής. Έχουν μεσολαβήσει όμως πολλά χρόνια από τότε και σίγουρα χρειάστηκε στήριξη. Θα μιλήσω προσωπικά. Οι περιπτώσεις είναι πάρα πολλές. Αλλά όταν λες τη λέξη οικογένεια και τη νιώθεις και τη βιώνεις, μόνο θετικά συναισθήματα μπορείς να δημιουργήσεις γι' αυτό. Η οικογένεια είναι εκεί για να σου δημιουργεί το πλαίσιο, να σου δημιουργεί την ασφάλεια, να σου δημιουργεί τη στήριξη. Έτσι λοιπόν και η δικιά μου οικογένεια αυτό έκανε. Μεταφράστηκε σε σημαία, μεταφράστηκε σε σηκώματα, μεταφράστηκε σε υπομονή μέσα στο αυτοκίνητο, μεταφράστηκε σε τέτοια πράγματα γιατί δεν υπήρχαν υπηρεσίες. Όμως τελικά αυτό που έκανε και η οικογένειά μου ήταν να με στηρίζει, να στηρίζει τα όνειρά μου. Έτσι έχω εγώ στο μυαλό μου τη λέξη οικογένεια και έτσι θέλω, αν θέλει και ο Θεός, να δημιουργήσω και εγώ την δικιά μου οικογένεια. Θα είναι κάτι πραγματικά υπέροχο, γιατί ήδη δίνει σε εμάς ένα πρότυπο, πόσο μάλλον σε μικρά παιδιά. Αυτό που έχει ενδιαφέρον να μας πεις, και να πάω τώρα και στη δύσκολη πλευρά, είναι ότι εσύ κάνει και ένα σκοτσέζικο ντους, με την έννοια ότι έχει πάρει μεγάλες δόσεις αγάπης, συμπάθειας, οι οποίες είναι αδιαφυσβήτητες γιατί έχουν αποτυπωθεί στο Σταυρό και στην Κάλπη. Απ' την άλλη, όμως, θα το πω πάλι έτσι, με έναν τρόπο κατανοητό και χωρίς υποκρισία, έχεις φάει και ξύλο. Δηλαδή, και μάλιστα κάποιες φορές το έχεις φάει και άδικα. Έχεις δεχτεί επιθέσεις διαδικτυακές, επιθέσεις δημοσιογραφικές, επιθέσεις πολιτικές, έχεις γίνει θέμα στη Βουλή. Στην δεύτερη λοιπόν πλευρά της οπτικής, αυτή που λέει πέρα από τα καλά, τρώω και ξύλο και καμιά φορά και άδικα. Τι απαντάς, πώς έχεις νιώσει γι' αυτό, το έχεις εξοικειωθεί με αυτό? Γιώργο, θα ανησυχούσα πραγματικά, πίστεψέ με, αν δεν υπήρχαν και τα αρνητικά, σχόλια. Σίγουρα, δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι ευχάριστο. Προσωπικά για μένα δεν είναι καθόλου ευχάριστο να βλέπω μια τέτοια κατάσταση, πόσο μάλλον όταν κάτι που έχεις πει ή καν έχει διασταυρωθεί, έχει παρεξηγηθεί, και κατά δεύτερον όταν έχεις στεναχωρήσει κάποιους ανθρώπους. Δεν θα γινόταν όμως
Αλλιώς, γιατί βγαίνεις μπροστά, εκτίθεσαι, λες απόψεις, μιλάς. Άρα λοιπόν, θα κάποιοι με αυτά που λες δεν θα συμφωνήσουν. Άρα λοιπόν, θεωρώ μια κατάσταση όπως την περιγράφεις, αυτό το σκοτσέζικο ντους, φυσιολογικό. Το θέμα είναι πόσο το αντιλαμβάνεις ότι γίνεται πολλές φορές και για καλό, γιατί βλέπεις και εσύ σε τι μπορείς να αλλάξεις στην πολιτική σου, γιατί έτσι κι αλλιώς πολύ σωστά το λες. Ο κόσμος είναι αυτός που μας φέρνει εδώ και πρέπει συνέχεια να έχεις τα αυτιά σου ανοιχτά για να μπορείς να αντιλαμβάνεσαι όσο γίνεται περισσότερο και να αυτή την ομιλία του κόσμου να την κάνεις πολιτική. Στο σύνολο αυτής της προσπάθειας, αντικειμενικά όμως, μην πεις μόνο καλά, γιατί σίγουρα αυτή η κυβέρνηση έχει θετικά, έχει και αρνητικά και έχει και κάποια πράγματα που έχει πει και δεν έχει κάνει και αυτό επίσης είναι φυσιολογικό. Πες μου λίγο τι γενική εικόνα έχεις για τη Νέα Δημοκρατία μέχρι τώρα, πώς έχει πάει η κυβέρνηση, ποια θεωρείς καλά σημεία και πού θεωρείς ότι θα μπορούσατε να τα είχατε πάει καλύτερα. Δεν αφαίρομαι στο Ευρωκοινοβούλιο, αφορά συνολικά την κυβέρνηση. Το καταλαβαίνω τι λες και είναι μια πολύ σημαντική ερώτηση, η οποία πρέπει πρώτα εμείς που είμαστε εκεί να κάνουμε και την αυτοκριτική μας. Θεωρώ ότι και θα μείνω σε αυτό, γιατί δυστυχώς η πανδημία και ο κορονοϊός μας έχει μονοπολίσει το ενδιαφέρον και θα μείνω σε αυτό. Θεωρώ ότι έχει γίνει πολύ σημαντική δουλειά. Από την αρχή το θέμα αντιμετωπίστηκε ορθά και θεωρώ ότι τα αποτελέσματα φαίνονται μέρα με τη μέρα. Θα πω όπως επίσης και το ότι μόνο και μόνο που μέσα σε μία χώρα, σε ένα διάρκεια πανδημίας αυξήθηκαν οι κλινικές ΜΕΘ, για μένα είναι πολύ σημαντικό για την επόμενη μέρα. Πραγματικά, επειδή έχω τα καλά κομμάτια του τι έχει κάνει, θα μείνω και στα καλά, γιατί αυτή τη στιγμή σίγουρα υπάρχουν, δεν μου έρχονται αρνητικές Μου έρχεται εμένα, θα στο κάνω και λίγο δύσκολο. Δεν γίνεται. Στο θέμα της ασφάλειας, φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις, για παράδειγμα, που είναι ένα βασικό ζήτημα για την εκλογή της κυβέρνησης, ο κόσμος δεν έχει πάρει αυτό που του είπατε, δηλαδή το αίσθημα της ασφάλειας. Εδώ δεν το παίρνεις και εσύ σαν μήνυμα αυτό, ότι ρε Στέλιο, όταν είσαι έξω, είσαι στο κέντρο της Αθήνας, νιώθουμε ανασφάλεια, γίνεται αυτό, βλέπουμε εγκλήματα. Εκεί δεν πρέπει να γίνει δουλειά. Γιώργο, υπάρχει μια γενικότερη κρίνια. Και τι εννοώ. Όταν έγιναν προσλήψεις και δόθηκαν κίνητα στους αστυνομικούς, υπήρχε κρίνια. Και έγινε αυτό για την ασφάλεια. Μετά υπάρχει γκρίνια για το ότι δεν υπάρχει ασφάλεια. Άρα λοιπόν πρέπει να βρούμε μια που θέλουμε να κατευθυνθούμε. Πού θα κατευθυνθούμε εμείς ή πού θα κατευθύνουμε στους αστυνομικούς, γιατί το ζήτημα μπορεί να μην είναι στην ποσότητα των αστυνομικών αλλά και στο πού τους πας. Αυτό είναι θέμα εκπαίδευσης. Πολύ σωστά. Και δεν μπορώ να πω κάτι ότι δεν θα το αφισβητήσω ποτέ, ότι εξός του καλού είναι το καλύτερο. Άρα λοιπόν πρέπει να διεκδικούμε κάθε μέρα το καλύτερο και θεωρώ ότι ο Υπουργός είναι ανοιχτός για να ακούσει αυτά τα σχόλια και να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες. Θα πω όμως ότι αυτό το θέμα της ασφάλειας που λες, ναι, είναι αναγκαίο και πρέπει να το δούμε και να το καταργήσουμε. Και από την άλλη, να σου πω και κάτι, όταν πάω στις Βρυξέλλες και βλέπω, και μιλάω τελείως προσωπικά, βλέπω ανθρώπους οι οποίοι και μέσα στο αεροδρόμιο οπλοφορούν, είναι οι στρατιώτες οι οποίοι έχουν τα όπλα προτεταγμένα και για να δημιουργήσουν και να καλλιεργήσουν την ασφάλειά μας, και αυτή η εικόνα δεν μου αρέσει. Ναι, εντάξει, βέβαια, και μιλάμε για ένα άλλο πλαίσιο που έχει να κάνει με την τρομοκρατία. Και μάλλον, Συμφωνώ. Απλά πρέπει να δούμε τι είναι τελικά νιώθω ασφάλεια και τι είναι. Πώς είναι αυτή η ασφάλεια. Για να σου πω και εγώ την αλήθεια. Εγώ προσωπικά μέσα στην Αθήνα μ' αρέσει και μπορώ και κυκλοφορώ ελεύθερα. Το ότι το είναι η διαδικασία του εγκλήματος έχει πολλές εκφάσεις και έχει πολλές προεκτάσεις. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε πώς δημιουργείται και όχι μόνο
πώς θα αντιμετωπιστεί. Έχει ενδιαφέρον να το δούμε αυτό και να δούμε και τις αλλαγές που θα γίνουν. Κλείνοντας την συζήτηση και μιας και ξεκινήσαμε με αυτό που είναι και το βασικό σκέλος αυτό που έχει συζητηθεί λιγότερο, δηλαδή το ψυχολογικό αποτύπωμα της πανδημίας, τι μήνυμα θα έδινε στους συμπολίτες μας που ζορίζονται ψυχολογικά για την επόμενη μέρα, το δικό σου μήνυμα, το μήνυμα του Στέλιου. Αυτά τα συναισθήματα που νιώθουμε, τα συναισθήματα που έχουμε είναι αληθινά, είναι ειλικρινή. Αν είναι κάποια από αυτά που μας δυσκολεύει, μας βαραίνει, μας χαλάει τον τρόπο που έχουμε μάθει να λειτουργούμε στη ζωή μας, καλό είναι και επιβάλλεται να απευθυνθούμε σε κάποιον ειδικό για να το διαχειριστούμε και να το ξεπεράσουμε. Ελπίζω ότι ό,τι δύσκολο το αφήσαμε πίσω μας και θα ξεκινήσουμε να μπαίνουμε και να ζούμε μια ζωή έτσι όπως την είχαμε συνηθίσει πριν όλη αυτή την ιστορία που έχουμε την πανδημία. Αυτή είναι η ευχή όλων μας. Τέλειο, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση, γιατί ήταν και ειλικρινής και μας είπες και πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν τα ακούμε κάθε μέρα και έχουν πραγματικό ενδιαφέρον. Ξανά σε ευχαριστώ.